Ανδρέας Σάβα από το Καζάχαν Ιγκερίνιας. Της 21 πρώτου του 2021 ο Δήμαρχος Πάφου, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς κανένα δικαστικό ένταλμα, έσπασε τις κλειδονιές ακόμα ο ίδιος και το συνεργείο που είναι όλων Άραβες, εμπήκαν στην αποθήκη μας πίσω, έβγαζε τα πράγματα όλα έξω, τα επέταξε στα διπλανά καταστήματα, τα οποία έσπασε τις κλειδονιές πάλι και τα επέταξε, άλλα τα επέταξε στη χωματερή και εμείς έχουμε αρκετές χιλιάδες ευρώ ζημιά. Παρακαλώ το κράτος δικαίου και το νομικό πλαίσιο, όπως λάβουν τα μέτρα τους με αυτόν τον κύριο. Κατάργησε και καταπάτησε όλους τους θεσμούς και όλες τις αξίες ενός κράτους δικαίου, ενός ευρωπαϊκού κράτους. Ζητούμε την προστασία του κράτους για όνομα του Θεού ποιο, με τούτον τον άνθρωπο. Κατάντησε σατράπης. Σατράπης κατάντησε. Εσείς πού ήσασταν όταν πετούσαν τα πράγματα? Εγώ ήμουν στο γιατρό. Επήγα στο γιατρό γιατί την προηγούμενη ημέρα μου είπαν ότι να σηκώσει τα πράγματα προφορικά η ώρα 6 το απόγευμα. Και εγώ πήγα στο γιατρό γιατί επάθαμε ήλικο, επάθαμε ταχυκαρδίες και πήγαμε στο γιατρό. Έχουμε χαρτί του γιατρού. Με ποιο το δικαίωμα αυτός ο κύριος να επεμβαίνει μέσα στις περιουσίες του κόσμου χωρίς κανέναν ένταλμα, χωρίς καμία εξουσιοδότηση. Να βγάλει όλα τα δέντρα της Πάφου. Γιατί, για ποιο λόγο. Διερωτόμαστε γιατί. Δεν έχει έναν άνθρωπο τέλος πάντων να το βάλει στη θέση του αυτόν τον άνθρωπο. Ένας. Και ο λόγος που σας είπε θα τα πετάξει όλα έξω, ποιος ήταν? Είμαστε παράνομοι οι προσφυγές μας. Είμαστε παράνομοι. Και δεν έχουμε ούτε δικαιώματα. Έτσι σου είπαν κατά λέξη ότι οι προσφυγές δεν έχουν δικαιώματα? Ναι, ναι. Είμαστε παράνομοι, λέει. Χωρίς καμία εξουσιοδότηση. Με ποιο το δικαίωμα να επεμβαίνει μέσα στις περιουσίες των κόσμων. Του κόσμου. Για ποιο λόγο. Υπάρχει κανένας λόγος? Ακόμη και παράνομος να ήσασταν, είναι το αρμόδιο πρόσωπο για να... Όχι, το αρμόδιο πρόσωπο είναι το δικαστήριο. Όχι αυτός. Αλλά εγώ λέω, ούτε και οι χειρότεροι βάρβαροι δεν έκαναν έτσι. Ούτε και οι χειρότεροι βάρβαροι, πραγματικά. Έλεος ποιο με τον άνθρωπο μου. Έλεος, πραγματικά. Έχει κόσμον ηλικιωμένον, ο οποίος τον έκαμε να υποφέρει, τον εκδικείται, τον εκβιάζει, τον απειλεί. Για ποιον λόγο? Για ποιον λόγο? Η διαχείριση τουρκοκυπριακών τι σας είπε? Τίποτα δεν μας είπε. Ήταν σύμφωνοι να μπει μέσα να σου τα πει. Δεν ξέρουμε, νομίζω δεν είχε ούτε καν εξουσιοδότηση. Το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει τα μέτρα. Στείλατε κάπου επιστολή να ενημερώσετε? Στείλαμε πάρα πολλές επιστολές σε όλους τους βουλευτές, σε όλες τις αρχές, στη Βουλή, στην Επιτροπή Προσφύγων, στα κόμματα, για να ζητήσει έλεος ο προσφυγικός κόσμος και ο κόσμος της Πάφου γενικότερα. Υποφέρει πάρα πολύ ο κόσμος της Πάφου με αυτόν τον κύριο. Για όνομα του Θεού, ποιον δηλαδή. Επειδή σε σημερινή του ανακοίνωση είπαν ότι υπάρχουν πολιτικά συμφέροντα. Και γι' αυτόν κάποιοι στην Πάφο του κάνουν αυτόν τον πόλεμο και έγραφε διάφορα μέσα η ανακοίνωση του. Τι έχεις να σχολιάσεις για αυτό? Εγώ νομίζω ότι είναι όνειρα θελητή νυχτός. Οι προηγούμενοι δεν έκαναν έργα. Όλοι έκαναν έργα. Να κάνεις έργα αλλά να πάει με τον νόμο. Να πάει οργανωμένος και προγραμματισμένος. Όχι έτσι. Αν τα έχει με τους πολιτικούς, οι πολίτες τι του φταίουν? Τι του φταίουν οι πολίτες του κράτους? Που πολλοί τον ψηφίσαν και έβγαινε στην εξουσία. Όποιος βγει στην εξουσία πρέπει να κάνει 5-10 χρόνια και να αφήσει έρημο πίσω του και να πάει στο σπίτι του και να προσπαθούμε εμείς να τα μπαλώσουμε. Είπε ότι έχει φωτογραφίες που ήταν ερείπια και τα έκανε στολίτια της Πάφου. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα έγιναν τα ερείπια. Μια χαρά ήταν προηγουμένως τα καταστήματα. Τώρα τα έκανε καλύτερα. Τα έκανε θάλασσα τώρα. Θάλασσα και κατάστρεψε τον κόσμο. Πόσο κόσμο να καταστρέψει τελικά τούτος ο άνθρωπος? Μπαίνει μέσα στις αυλές του κόσμου. Με το έτσι θέλω, φασιστικά, να βγάλει τα δέντρα του κόσμου, να χαλάσει έναν καράζι, μικρό καράζι για τους ηλικιωμένους, μια μικρή αποθηκούλα. Θέλει να κάνεις κάτι και να προετρέψεις τον πολίτη, να βγάλει την άδεια του και να πάει δικαστικός. Αν με συμμορφωθεί, τότε να του τη χαλάσεις, ναι. Αλλά όχι από μόνος σου και με το έτσι θέλω. Πού ζούμε? Έλαβε υπόψη του ο Δήμαρχος ότι οι πρόσφυγες που είναι και σε μεγάλη ηλικία και έχουν μια αναποθήκη κάτι. Έλαβε υπόψη του το χώρο που μένουν, ότι είναι πολύ μικρός. Κανέναν δεν λαμβάνει υπόψη. Μας λέει ότι είναι ο απόλυτος άρχοντας της Πάφου και δεν λογαριαζεί ούτε κόμματα, ούτε αρχές, ούτε νομικό πλαίσιο, ούτε τίποτα. Κατάντησε να είναι μόνος του να βγάζει τις αποφάσεις. Πού είναι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου? Πού είναι? Και χθες
απαγωγή των έργων μέχρι. Ελέγχθηκαν στη Βουλή. Ναι, ελέγχθηκαν στη Βουλή. Ακόμα τα συνεργεία, θα τα δείτε στην κάμερα. Ακόμα τα συνεργεία δουλεύουν, δηλαδή αγνοεί τους πάντες και ό,τι θέλει κάνει. Όχι μόνο στο σημείο που βρισκόμαστε. Όχι μόνο, και παντού, αλλά και σε άλλα. Και σε άλλα σημεία ταυτόχρονα. Μάλιστα. Σήμερα, 3 Δευτέρου, οι αρχιτέκτονες του Δημαρχείου Πάφου μας ενημέρωσαν ότι θα σηκώσουν την οροφή από πάνω. Και το Σαββατοκυριακό, δηλαδή ύστερα από 2-3 ημέρες, θα την αντικαταστήσουν με κεραμίδια ή άλλους τύπους οροφής. Ναι. Όμως εγώ διαρωτούμε, τα καταστήματα είναι γεμάτων πράγματα, και εμένα και τους γειτόνους μου. Αν βρέξει, τι θα γίνει? Και το κατάστημα μας εμάς, επειδή είναι οπλοπωλείο, δηλαδή είμαστε εμπόροι κυνηγετικών όπλων, τι θα γίνει με την ασφάλεια? Όχι, γίνει με την ασφάλεια. Όχι μόνο αυτό, σε αυτή την περιοχή έχουν σημειωθεί και πολλές διαρρήξεις, κλοπές, ναι, κάθε βράδυ. Τους γειτόνους μας τους εκλέψανε πριν λίγες ημέρες. Αλλά πώς γίνεται να ήταν τα πράγματα κάποιου πολίτη μέσα και αυτός ο κύριος να έρθει να σηκώσει τη φορολογία με το έτσι θέλει από πάνω και να φύγει ξεσκεύαστα από πάνω? Τι να μας καταστρέψει τα πράγματα που είναι μια ζωή εργασία? Τι σας είπαν, τι σας απάντησα? Όταν είπατε για τα πράγματα. Απαντούν, τίποτα. Όταν τους είπατε, έχω μέσα πράγματα. Ναι, εγώ μέσα εμπορέματα και κυνηγετικά όπλα. Τι σου. Όχι, θα τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Εγώ καλώ το κράτος δικαίου και την νομοθεσία γενικότερα να βάλουν αυτόν τον άνθρωπο στη θέση του για όνομα του Θεού. Τίποτε χωρίς, δεν έχει νομικό πλαίσιο το κράτος. Τι συμβαίνει? Τι θα κάνουμε? Ούτε τριτοκοσμικές χώρες δεν κάνουν έτσι. Ούτε ο φασισμός δεν έκανε έτσι.